Το θέμα με την λειψηφία είναι πάρα πολύ σοβαρό. Τα στοιχεία που θα παρουσιάσω δείχνουν ότι η φετινή χρονιά ήταν η ξηρότερη χρονιά σε επίπεδο των τελευταίων 40 ετών. Το φράγμα Ποσελένη που μας τροφοδοτούσε με νερό έχει σταματήσει εδώ και 1,5 μήνα να μας τροφοδοτεί και θα μας δώσει μια μικρή ποσότητα τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Υπάρχει διανομή νερού, εκπεριτροπής δηλαδή διανομή νερού στην πόλη. Η ΔΕΙΑΗ πήρε διάφορα, έχει ήδη λάβει μέτρα, τα οποία ελπίζουμε τελικά ότι θα αποδώσουν. Δηλαδή έχει μέτρα που έχουν σχέση με την ενημέρωση, με τον έντυπο και με τον ηλεκτρονικό τύπο. Έχει πάρει μέτρα τα οποία έχουν σχέση με κατασταλτικά, να τα πω έτσι, μέτρα που έχουν σχέση με την υπερκαταναλώσεις και πρόστιμα που θα αυτό το και πλέον έχει κάνει μια σειρά έργων, έχει ξεκινήσει μια σειρά έργων προκειμένου να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Μέσα σε αυτά τα έργα είναι από τον Οκτώβριο έχει ξεκινήσει διάνοιξη γεωτρήσεων, νερό από μια μικρή αφαλατωμένη μονάδα αφαλάτωσης, η οποία πιστεύουμε ότι θα προλάβουμε να την θέσουμε σε λειτουργία, και παρόμοια τέτοια μέτρα μείωση καταναλώσεων όπου μπορούμε στην άρδευση, διότι εμείς ως ΔΕΙΑ Ηρακλείου έχουμε και την ευθύνη της άρδευσης μιας αρκετά μεγάλης αγροτικής περιοχής.